Μάχη με τις φλόγες έδωσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε αποθήκη στο τεφέλι του Δήμου Αρχανών Αστερουσιών. Ήρθαμε με 4 οχήματα και 10 άντρες. Μετά βοηθηθήκαμε από τα δεκάτωνα του Ηρακλείου για το συμβάν, το οποίο ήμασταν όλη τη νύχτα εδώ, ας πούμε, και επιχειρούσαμε. Είχαμε όμως φόβο, δεν κινδύνεψαν άνθρωποι, δεν κινδύνεψαν άλλες περιουσίες. Αποθήκη το είχαν κάποιοι από εδώ κτηνοτρόφοι του χωριού και της περιοχής και βάζανε μέσα άχερα, τριφύλια, καλαμπόκια, διάφορα, ας πούμε, τροφές για τα πρόβατά τους. Οι φλόγες άρχισαν να ξεπηδούν από την αποθήκη που ανήκει στο συνεταιρισμό τεφελίου και χρησιμοποιούνταν παλαιότερα ως ελαιουργείο στις 10 και 4 περίπου τη νύχτα της Κυριακής. Πυροσβεστικές δυνάμεις από τον Πύργο αλλά και το Ηράκλειο έφτασαν στο σημείο, καταφέροντας να την περιορίσουν μετά τις 3 τα ξημερώματα και να φτάσουν στο σημείο να ξεκινήσουν την αποκάθαρση νωρίς το πρωί. Ήταν δύσκολο γιατί ήταν μέσα σε κλειστό χώρο και έπρεπε να μπουν μέσα με συσκευές τα παιδιά κτλ. Προφανώς και το τριφύλι δεν έκανε εύκολα τα πράγματα. Βέβαια. Βοηθηθήκαμε και από ένα σκαπτικό μηχάνημα το οποίο μας βοηθούσε να τα βγάλει έξω να κάνουμε την κατάσβεση. Ευτυχώς, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, η φωτιά δεν απείλησε παρακείμενα κτίρια, αν και οι φλόγες λόγω των υλικών που υπήρχαν μέσα ήταν πολύ μεγάλες. Εντός της αποθήκης, κτηνοτρόφοι της περιοχής είχαν τοποθετήσει άχυρα και τριφύλια που έγιναν στάχτη, όπως και ο εξοπλισμός της αποθήκης. Εν τω μεταξύ, έχει και πάρα πολλά αυτοκίνητα. Εδώ, όπως βλέπετε, εγκαταλειμμένα, γιατί δίπλα ακριβώς είναι ένα συνεργείο, έχει ένα καζάνι εδώ και υπήρχε φόβος μεγάλος να μεταδοθεί η φωτιά στις κατοικίες. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει και το ενδεχόμενο του εμπρισμού, με μία από τις πιθανότητες να είναι ο δράστης ή οι δράστες να χρησιμοποιούν αυτό ακριβώς το σημείο, τη συγκεκριμένη παλέτα, προκειμένου να προσεγγίσουν το άνοιγμα που προϋπήρχε και να προκαλέσουν φωτιά στον χώρο της αποθήκης. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπό το φόβο της αναζωπήρωσης.